Επιστρέψαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, και έχουμε αφιερώσει, όπως καταλαβαίνετε και είναι λογικό μετά και τα όσα έχουν συμβεί, ένα πολύ μεγάλο μέρος της σημερινής εκπομπής, αυτό που λέγεται οπαδική βία, με όλες τις παραμέτρους, είτε των πολιτικών αποφάσεων, είτε των του αθλητικού, έτσι, στο αθλητικό αντίκτυπο, το οποίο θα τα δούμε και στο επόμενο μέρος της εκπομπής με τους συναδέλφους από το αθλητικό ρεπορτάζ, αλλά και τι λέει ο κλάδος των αστυνομικών, ο οποίος έχει και τον πρώτο και σημαντικότερο λόγο στην υπόθεση αυτή, με δεδομένο τώρα μιλάμε για το σοβαρότατο τραυματισμό ενός αστυνομικού. Έχουν ανοίξει τη βεντάλια της συζήτησης για το ποιος είναι ο ρόλος των αστυνομικών τελικά μέσα στα γήπεδα και αν θα έπρεπε να είναι εκεί. Ένας προβληματισμός και σκληρές ανακοινώσεις. Όλα αυτά θα συζητήσουμε με τον κύριο Γιώργο Πικράκη. Είναι μέλος του ΔΣ της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνετε να πούμε κάποια πράγματα που ίσως δεν τα ξέρουν και οι πολίτες, οι συμπολίτες μας. Και καλό να ακούγονται και λίγο προς τα έξω. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ, κύριε Πικράκη. Με αφορμή και τη σημερινή κινητοποίηση που είχατε σε όλα τα αστυνομικά μεγαρά ανά τη χώρα, ήταν μια συλλογική κίνηση αυτή. Κίνηση διαμαρτυρίας και συμπαράστασης την ίδια ώρα στον συνάδελφό σας. Σωστά. Πρώτα ήταν μια κίνηση συμπαράστασης, πώς σωστά λέτε, προς συνάδελφο, ο οποίος χαροπαλεύει αυτή τη στιγμή, βρίσκεται στην εντατική. Είναι ένα θύμα οπαδικής βίας ουσιαστικά ο συνάδελφος. Και ήταν και μια ευκαιρία να περάσουμε κάποια μηνύματα και προς την κοινωνία αλλά και προς την πολιτεία για ποια είναι η στάση των αστυνομικών, τι θέλουμε και τι πρέπει να θέλουν και οι πολίτες. Σίγουρα οι πολίτες θέλουν μια αστυνομία δίπλα σε αυτούς. Αυτή τη στιγμή όμως μιλάμε για κάποιες ανώνυμες εταιρείες οι οποίες έχουν βρει τη φόρμουλα και τον τρόπο μέσω πιέσεων προς την πολιτεία να χρησιμοποιούν την αστυνομία σαν εργαλείο. Δηλαδή σαν security. Ουσιαστικά πολυτελείας, δωρεάν αφενός, το οποίο όμως με αυτόν τον τρόπο στερείται ο πολίτης τους αστυνομικούς οι οποίοι απασχολούνται εκεί. Επίσης υπάρχει ένα κλίμα στους χούλιγκανς, ας πούμε, έτσι, οπαδούς, φιλάθλοι, δεν είναι αυτοί συγκεκριμένοι. Και όπως είπε και στην ομολογία του ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη χθες, ότι ο στόχος ήταν να χτυπηθεί ο αστυνομικός. Αυτός ήταν ο στόχος ο συγκεκριμένος. Ούτε να δουν τον αγώνα, ούτε να χτυπηθούν με φιλάθλους άλλης ομάδας. Και ένας δράστης. Βγήκαν να χτυπήσουν ένα αστυνομικό. Και ένας δράστης πάρα πολύ νεαρός ηλικία, γιατί είναι καθομολογία δράστη, έτσι φαίνεται να έχει ομολογήσει, 18 ετών. Ένα παιδί 18 ετών. Ένα παιδί ουσιαστικά το οποίο αφιβάλλω αν γνωρίζει τι είναι ο θεσμός της αστυνομίας ή ποιος είναι ο θεσμός και πώς πρέπει να λειτουργεί ένας φιλάθλος, δυστυχώς. Νιώθετε εκτεθειμένοι, κύριε Πικράκη, με την έννοια πια ότι πολλές φορές βλέπουμε να καλλιεργείται ένα κλίμα και να στοχοποιούνται διάφορες ομάδες, επαγγελματικές, κοινωνικές ομάδες. Μέσα στις ομάδες αυτές που στοχοποιούνται πολλές φορές είναι και οι αστυνομικοί, κακά τα ψέματα. Νιώθετε εκτεθειμένοι σε όλο αυτό το κλίμα? Νιώθουμε εκτεθειμένοι από την άποψη της πολιτείας ότι το επάγγελμα δεν έχει αναγνωριστεί επικίνδυνο. Ίσως φανεί στον απλό κόσμο αυτονόητο ότι ο πρώτος που έρθει στο μυαλό ποιο επάγγελμα, αν ρωτήσουμε οποιοδήποτε απλό πολίτη, πιο επικίνδυνο, θα πει ο αστυνομικός, ο πυροσβέστης, ο λιμενικός. Βέβαια. Δυστυχώς, κανένα από αυτά τα τρία επαγγέλματα των εστόλων δεν είναι επικίνδυνο. Δεν το έχει αναγνωρίσει επίσημα η πολιτεία, παρά ότι σαν ελληνική αστυνομία εν καιρό ειρήνης, μετράμε τα πιο πολλά θύματα. Έχουμε πάνω από 100 νεκρούς από το 1984 που έγινε η ενοποίηση και χιλιάδες τραυματίες. Είμαστε εκτεθειμένοι από την πολιτεία. Πρώτον, δεν αναγνωρίζω το επάγγελμά μας σαν επικίνδυνο, το οποίο πιστεύω άμεσα να λυθεί. Γίνονται μεγάλες προσπάθειες από την Ομοσπονδία μας. Πιστεύω ότι άμεσα θα λυθεί και θα αναγνωριστεί, το οποίο είναι το δίκαιο και το δικαιούμαστε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Νιώθουμε εκτεθειμένοι ότι αυτή τη στιγμή η πολιτεία παρέχει σε αυτούς τους ιδιώτες ένα όργανο το οποίο πρέπει να το παρέχει μόνο στους πολίτες. Οι ιδιώτες αυτοί, οι οποίοι έχουν εκατομμύρια ευρώ σε έσοδα. Έχουν πολύ μεγάλα budgets όσο αφορά τους παίκτες τους, όσο αφορά τις εγκαταστάσεις τους. Θα μπορούσαν από μόνοι τους να φυλάξουν το προϊόν αυτό που λένε. Άρα, κύριε Πικράκη, αυτό που λέτε εσείς, οι συνδικαλιστές, οι αστυνομικοί, είναι ότι θα μπορούσαν. Για τις ΠΑΕ, γιατί για τις ΠΑΕ μιλάμε, έτσι. ΠΑΕ, τις ΚΑΕ. Τις ΚΑΕ, ναι. Θα έπρεπε να γίνεται μόνο, να έχουν μόνο security, δηλαδή δικούς τους υπαλλήλους στα γήπεδα και να μην υπάρχει αστυνομία. Σωστά. Μέσα στα γήπεδα. Όπως γίνεται στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό δεν υπάρχουν αστυνομικοί μέσα στα γήπεδα. Μέσα στα γήπεδα. Υπάρχουν ούτε στην περίμετρο των γήπεδων. Υπάρχουν έξω από τα γήπεδα. Σε επιφυλακή, μήπως γίνουν κάποια επεισόδια για να επέμβουν. Ναι. Εδώ έχουμε φτάσει στα άλλα άκρα, κάνουμε τη δουλειά του security. Μετά, κάποια τελευταία περιστατικά σε γήπεδα μας που φορτίσαν επιπλέον την έρευνα σε ορισμένες θύρες οργανωμένων σε επικίνδυνους αγώνες.
το οποίο δεν το είχαμε παλιότερα. Και αντί να κάνουμε βήματα μπροστά, ώστε επιτέλους η αστυνομία να ασχοληθεί με το καθαρά αστυνομικής φύσης αντικείμενο, μπαίνουμε ακόμα περισσότερο μέσα στα γήπεδα. Ναι, με αποτέλεσμα ξέρετε, έχουμε συζητήσει πολλές φορές και καταγράψει και αντιδράσει, ας πούμε, για τη φύλαξη πολιτικών προσώπων ή άλλων προσώπων. Που λέμε, γιατί, ας πούμε, οι αστυνομικοί να απασχολούνται για τη φύλαξη πολιτικών προσώπων ή άλλων προσώπων που ζητάνε προστασία για τους χι ψηλόγους. Και το κομμάτι των γηπέδων έχει μείνει εκτός συζήτησης και κάδρου. Το βλέπετε ρεαλιστικό κάποια στιγμή, κάποια πολιτική απόφαση από οποιαδήποτε κυβέρνηση. Το βλέπετε ρεαλιστικό κάποια στιγμή να έρχεται και να λέει τέλος η φύλαξη στα γήπεδα από τους αστυνομικούς. Εμείς παρακαλάμε να γίνει αυτό. Δυστυχώς και εγώ προσωπικά, αλλά και οι ενώσεις και η ομοσπονδία μας δεν βλέπουμε κάποιο φως. Ναι. Ότι βλέπουμε, αντί να πηγαίνουμε στο καλύτερο, πηγαίνουμε στο χειρότερο. Υπάρχουν δυστυχώς οικονομικά ωφέλη από τις ομάδες προς την πολιτεία και δίνονται ανταλλάγματα, σαν ένα από τα ανταλλάγματα είναι και η αστυνομία. Δεν πρέπει να γίνεται, διότι εργαλειοποιείται η αστυνομία και τη στερείται ο απλός κόσμος. Εκεί πρέπει να επιμείνουμε ότι ο κόσμος, όταν γίνεται ένας μεγάλος ποδοσφαιρικός αγώνας, πήγε στο Ηράκλειο, απασχολούνται πάνω από 100 αστυνομικοί. Δηλαδή, δύναμη 4 και 5 αστυνομικών τμήματων. Ναι. Απασχολείται μόνο για το γήπεδο και εκείνη τη στιγμή οι γειτονιές μένουν αφύλακτες. Mm. Και τον απλό κόσμο δεν τον ενδιαφέρει αν θα έχει επεισόδια ένα γήπεδο. Τον ενδιαφέρει μην μπει κάποιο στο σπίτι του, μην το κλέψουν, μην το ληστέψουν. Κύριε Πικράκη, ακούσαμε όλοι σήμερα τα μέτρα για την οπαδική βία που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πώς τα είδατε εσείς? Έχουμε τώρα και κλεισμένο το θυρόν για ένα δίμηνο, αλλά συγκεκριμένοι μόνο αγώνες, έτσι, για την Super League 1. Κοιτάξτε, προσωπικά τα βλέπω σαν ημίμετρα. Uh-huh. Μακάρι να αποδώσουν, μακάρι, αλλά προσωπικά δεν το βλέπω, γιατί σε δύο μέρες που θα έχει ξεχαστεί όλο αυτό, πιθανόν θα έχουμε τα ίδια. Αν δεν μπει το μαχαίρι στο κόκαλο, υπάρχουν νόμοι οι οποίοι δεν εφαρμόζονται. Ανά τους καιρούς, με αφορμή παρόμοια περιστατικά σαν αυτό με τον συνάδελφο, νομοθετούνται προεδρικά διατάγματα, πλην όμως δεν εφαρμόζονται ή εφαρμόζονται κατά το δοκούν ή μένουν απλά στα χαρτιά. Αν εφαρμοστεί ο νόμος που ήδη υπάρχει στην Ελλάδα, σίγουρα θα υπάρχει αποτέλεσμα. Αλλά πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση να εφαρμοστεί ο νόμος και να μην υποκύπτουν σε πιέσεις Προέδρων, ΠΑΕ και των στρατών. Άρα, όχι να πάμε σε ένα καινούριο νομικό πλαίσιο, να ουσιαστικά να εφαρμοστεί το ήδη υπάρχει. Το νομικό πλαίσιο υπάρχει. Γι' αυτό με τις κάμερες, υπάρχει το νομικό πλαίσιο με τις κάμερες. Το θέμα θα λειτουργήσουν. Δεν μπορεί κάποιος ο οποίος έχει συλληφθεί επανειλημμένος σε μια συγκεκριμένη πόλη να εισέρχεται ξανά και ξανά και ξανά στο γήπεδο. Mm-hmm. Ωραία. Το πιάνουμε εμείς μία, δύο, τρεις φορές. Η ΠΑΕ δεν έχει καμία ευθύνη. Mm-hmm. Πώς μπήκε μέσα, αφού είναι υποχρεωμένη η ΠΑΕ να ελέγχει με ονομαστικό εισιτήριο, με το ΑΜΚΑ, να ελέγχει ποιος μπαίνει στο γήπεδο. Όταν σε αναβάλλεται δεύτερη ή τρίτη φορά, πώς μπαίνει μέσα στο γήπεδο? Πρέπει οι ίδιοι να τον ελέγχουν. Ας τιμωρηθεί, ας πέσει κατηγορία, γιατί για να μην γελιόμαστε, δεν τους ενδιαφέρουν τα χρηματικά πρόστιμα. Αν πέσουν όμως κατηγορία και μείνουν εκτός πρωταθλημάτων ή Ευρώπης, όπου είναι τα πολλά τα χρήματα, mm-hmm. τότε θα αναγκαστούν και οι ίδιοι να βάλουν λίγο κρασί στο νερό τους. Το 1986 η Θάτσερ, που όλοι θυμόμαστε τι γίνονται με τους χούλιγκαν στους Άγγλους και ακόμα τους ζούμε όταν πηγαίνουν στο εξωτερικό, πώς αντιδράνε, στην Αγγλία, το γήπεδο είναι σαν το παράδεισο. Ιερός χώρος. Ιερός χώρος. Δεν νοείται Άγγλος μες στο γήπεδο να δημιουργήσει προβλήματα. Γιατί η Θάτσερ το 86 πέταξε όλες τις αγγλικές ομάδες 5 χρόνια από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και χάσανε δισεκατομμύρια. Ναι. Βέβαια, έχουν γίνει πραγματικά να είσαι εισαγωγικά τα γήπεδα στην Αγγλία, κύριε Πικράκη και Νικολέτα, αλλά δεν σημαίνει ότι η οπαδική βία δεν υπάρχει στην Αγγλία. Απλά έχει μεταφερθεί. Υπάρχει, και αλλά έχει δρόμους, μεταφερθεί εκτός γηπέδων. Εκτός γηπέδων. Τουλάχιστον είναι μέσα στα γήπεδα. Uh-huh. Εκτός γηπέδων είναι σε άλλες χώρες. Βλέπουμε τι κάνουν όταν πηγαίνουν φιλοξενούμενοι. Αλλά τουλάχιστον μέσα στα γήπεδα βάλανε μια τάξη. Mm-hmm. Να μπορεί ένας να πάει να δει με το παιδί του ένα αγώνα. Τώρα θα πάνε σε ένα δάσος και μαχαιρωθούν ή σκοτωθούν. Δεν θα πάει ο απλός φύλαθρος στο δάσος με το παιδάκι του. Θα πάει στο γήπεδο. Ή στο ραντεβού που μπορεί να δώσουν πάει, δύο ομάδες μεταξύ πάνε μόνοι τους. Πάντως προξενεί εντύπωση το ότι στο μικροσκόπιο τώρα της κυβέρνησης για αυτά τα μέτρα μπήκε μόνο το ποδόσφαιρο, οι ποδοσφαιρικοί αγώνες, αλλά βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, κύριε Πικράκη, ότι υπάρχει έτσι οπαδική βία έντονη και σε άλλα αθλήματα μικρότερα, σε άλλους αγώνες, βόλεϊ, χάντμπολ, ακόμα και πόλο. Άρα δεν θα έπρεπε και αυτά τα αθλήματα να μπουν λίγο στο μικροσκόπιο? Τα άφησε προφανώς εκτός, διότι αυτά τα αθλήματα αφορούν τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Mm-hmm. Αλλά δυστυχώς οι οπαδοί συγκεκριμένοι δίνουν τα ραντεβού τους σε τέτοιους αγώνες, διότι ξέρουν ότι η αστυνομική παρουσία δεν είναι τόσο όσο. Είναι πιο μικρή. Δεν θα είναι η ίδια παρουσία σε ένα ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο, όσο σε ένα ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο πόλο. Και είναι αυτονόητο. Γι' αυτό δίνουν τα ραντεβού τους εκεί, ώστε να έχουν
μία πρόσβαση κάνουν επεισόδια, διότι δεν του ενδιαφέρει να δουν τον αγώνα, ούτε να θα κερδίσει η ομάδα του. Μόνο που ενδιαφέρει ορισμένου είναι να προκαλέσουν επεισόδια, να χτυπηθούν με την αστυνομία, να χτυπηθούν με άλλους, με άλλους φιλάθλους. Αυτό είναι ουσιαστικά ο χουλιγκανισμός. Δεν του ενδιαφέρει το άθλημα. Του ενδιαφέρει μόνο σωματική βία. Κύριε Πικρέκη, την ίδια ώρα εσείς γνωρίζετε ότι κάνετε, είπατε χαρακτηριστικά, ότι από την πολιτεία δεν έχει αναγνωριστεί ως επικίνδυνο το επάγγελμά σας. Έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζεστε την ίδια ώρα που καλείστε να σηκώσετε ένα τόσο μεγάλο βάρος, μεταξύ αυτό και το κομμάτι των όσων γίνεται στα γήπεδα, οποιοδήποτε αθλήματος, έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες ως προς το μισθό, ως προς το υλικό που έχετε στη διάθεσή σας για την αυτοπροστασία σας? Εντάξει, μέχρι ένα σημείο έχουν βελτιωθεί σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι τις στολές μας τις αγοράζουμε εμείς. Ναι. Τα όπλα μας πολλές φορές τα αγοράζουμε εμείς. Για το μισθό, δεν θέλω να το σχολιάσω. Δεν είναι ο μισθός που έπρεπε να παίρνει ο Έλληνας αστυνομικός. Αυτός που παίρνει τώρα είναι μισθός πείνας. Γι' αυτό και πολλοί συνάδελφοι αναγκάζονται να κάνουν μια δεύτερη εργασία. Με πόσο αμείβεται ένας αστυνομικός? Κατά μέσο όρο τώρα ρωτάω, βέβαια. Αν βγει από τη σχολή ένας αστυνομικός, δεν θα πάρει πάνω από 900 ή 1000 ευρώ. Μπορεί να λέω και πολλά, μαζί με τα επιδόματα και αυτά. Πρέπει να δουλεύουμε νύχτα, να δουλεύουμε Σαββατοκύριακα, να δουλεύουμε Κυριακές, να δουλεύουμε γιορτές, να δουλεύουμε πρωτοχρονιά, για να συμπληρώσουμε ένα εισόδημα. Τη στιγμή που στα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, που ερχόμαστε σε επαφή με πολλούς συναδέλφους που υπηρετούν εκεί, είναι και οι συνθήκες ακόμα καλύτερες, δεν το συζητάω όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή, αλλά και μισθολογικά. Διότι είναι κακοπληρωμένος ο αστυνομικός, έχουμε τόσο επικίνδυνο το επάγγελμα. Και άντε, κύριε Πικρέκη, να υπηρετεί ένας αστυνομικός και νέος, ας πούμε, κοντά στο σπίτι του, άμα είναι και μακριά και έχει και το βραχνά του ενοικίου, που είναι τα ενίκια στα ύψη. Ναι, δεν σας κρύβω ότι πολλοί αστυνομικοί έχουν αρχίσει και παρετούνται. Uh-huh. Έχουμε πολλά παραδείγματα και στην Κρήτη έχουν παραιτηθεί αστυνομικοί να ασχοληθούν με άλλα επαγγέλματα. Διότι βιοποριστικά δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Επίσης, δεν μπορούν να κάνουν δεύτερη εργασία. Θεωρητικά μπορούν, αλλά ποτέ το αρχείο δεν έχει εγκρίνει δεύτερη εργασία. Εργασία στα πλαίσια του να μπορεί να ταιριάζει. Δεν θα μπορούσε να συγκρουέται με τις αρμοδιότητές σας, έτσι, με την υπηρεσία σας, προφανώς. Δυστυχώς δεν επιτρέπεται, πλην ελάχιστον εξαιρέσεων. Υπάρχουν και κάποιες εργασίες που συνάδουν έτσι λίγο και με το επάγγελμα αστυνομικού και θα μπορούσαν να συνδυαστούν, έτσι, κύριε Πικράκη. Πολλοί συνάδελφοι έχουν επιχειρήσεις οικογενειακές, μπορούν τα αγροτικά, με τον τουρισμό. Δεν είναι κακό να μπορεί να εργαστεί και να μην εμπλέκουν τα αστυνομικά καθήκοντα. Δυστυχώς, αυτό ο αστυνομικός έχει αποκλειστεί από το κομμάτι αυτό. Mm-hmm. Ελπίζουμε τώρα, από την καινούρια χρονιά που αλλάζει ως φορά τους συνταξιούχους και άλλα, να συμπεριληφθούν και οι αστυνομικοί. Ναι, γιατί όχι, μακάρι να το δούμε. Όχι ότι είναι καλό να λέμε ότι πρέπει να κάνουμε δεύτερη εργασία για να ζούμε. Καλά, δεν το συζητάω. Το σωστό ήταν να μπορούμε από το μισθό μας να μπορούμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Αλλά τη στιγμή που δεν γίνεται, και μας τουλάχιστον εμείς σε ένα μέρος που υπάρχει δυνατότητα να κάνεις μια δεύτερη εργασία, ας επιτρέψει όποιον θέλει να το κάνει. Νόμιμα. Κύριε Πικράκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ.